τα δυνατότητα σου του Μικάλη στην έξω από τη μεγάλη περιοχή αποκρούει σωτήρια ο Λιμπερόπουλος. Βλέπουμε εδώ το Λιμπερόπουλο. Εδώ στο γκολ. Κόρνερ από τα δεξιά με το Μιχ. Ο Γκούμας πιάνει την κεφαλιά από το ύψος μεγάλης περιοχής και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, σημειώντας το 1-0. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το μουδιασμένο ξεκίνημα της ΑΕΚ και άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό. Από εκεί πέρα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 23 με τον Βασίλη Τσάρτα, ο οποίος έδωσε πάσα στον ΟΚΑ. Εδώ στο 35 ωραία μπαλιά του Σαμαρτεάν στον Μιχάλη Κωνσταντίνο. Αυτός περνάει το Λιμπερόπουλο, αλλά δεν θα πλασάρει. Στην επανάληψη έπεσε ο ρυθμός του αγώνα και οι καλές φάσεις ήταν ελάχιστες. Να πούμε ότι στο 89 με τον Γκονζάλες στέλνει την μπάλα στο δοκάρι, ενώ στο 92 η ΑΕΚ ζητά πέναλτι στη φάση εδώ που βλέπετε, σε μαρκάρισμα του ΟΚΑ πάνω στο Χαλκιά. Βλέπετε το Χαλκιά εδώ. Και δυστυχώς παραλαμβάνεται ένα σκηνικό το οποίο έχουμε δει πολλάκι στα ελληνικά γήπεδα. Τι να πούμε, απλώς παρακολουθούμε. Υπάρχει και μια βία η αντίδραση πια από τους αστυνομικούς για να κατευνάσουν τους οπαδούς των δύο ομάδων. Και 13 λεπτά πριν από την άρχη του αγώνα η εικόνα είναι ακόμα και η συνηθισμένη των ελληνικών γηπέδων. Ακόμα και μεγάλη Τετάρτη. Δυστυχώς. Και αυτές τις μέρες, μεγάλη Τετάρτη δηλαδή σήμερα. Έλεος. Κοίταξε, Γιώργο, δεν υπάρχει κανένα σεβασμό σε τίποτα. Αυτό που παρακολουθούμε ναι. Είναι πρωτοφανή, έτσι. Δηλαδή, ναι. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καν καλυμμένο το πρόσωπό του. Ναι, ναι. Και πολύ ψύχρεμα πλησιάζει έναν άντρα της αστυνομίας. Τον γλωτσάει στα μούτρα, τον βρίζει και μετά τον χτυπάει στο κράνος. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος δεν συλλαμβάνεται, οπότε υποθέτω ότι δεν έχει κανένα λόγο ναι, την επόμενη φορά. Καλησπέρα από τα Νολιώσια, εδώ που θα κρυθεί απόψε ένα από τα δυο. Ήσαμε στο Γιάννη Παθιακάκης, όπου οι δύο ομάδες πριν από λίγα λεπτά, η ΑΕΚ Παναθηναϊκός δηλαδή, δημιουργεί ήδη δεδομένα για την υπόθεση της πρόκλησης, αφού η ΑΕΚ περνά στον τελικό με νίκη και ισοπαλία μέχρι τον Νίκο Λεμπερόπουλο. Στον πάγκο είναι ο Μιχαηλίδης, ο Κωνσταντέμπε, Παντελή Κωνσταντινίδη και Γιάν Μικάλσεν αναπληρωματικοί. Ο Κοτσόλης, ο Τίλαθλη που έχουν έρθει εδώ στο κήπεδο των Άγιων Ουσίων, τριθές. Ο Διομάδων και φυσικά ο κόσμος που βρίσκεται στο Γιάννης Παθιακάκης. Ο Λιζατέμπε με τον Κωνσταντίνο στη σέντρα για τους πράσινους. Κωνσταντινίδης. Η Παναθηναϊκός 0-1, ο Παναθηναϊκός στο τελικό της 8ης Μαΐου. Ο Λιζατέμπε δεν μπορεί, έξω του από τον Μικάλσεν, εντυπωσιακή επέμβαση του Λιβερόπουλου, ο Λιζατέμπε και ξανά ο γκολκίπερ της ΑΕΚ μαζεύει. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, ο Τσάρτας παίρνει. Λιβερόπουλος και ο Τσάρτας για τον ΟΚΑ. Ο ΟΚΑ στο καλό πόδι την μπάλα στο αριστερό, δεν προλαβαίνει, επέμβαση του Μόρις. Τελείω μήνυ. Πολύ σκορήκα την κεφαλιά, την παίρνει ο Γκούμας στα δίχτυα, 1-0. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ στο 9. Από την κεφαλιά του Γκούμα, στο κόρνερ του Μίχ, ο Γκούμας που ήρθε πίσω από την άμυνα της ΑΕΚ, δεν βρήκε καμία αντίσταση στον αέρα και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Λιμπερόπουλου, κάνοντας το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 στο 9ο λεπτό. Ιδανικό ξεκίνημα για τους φιλοξενούμενους. Ξανά εδώ από το κόρνερ του Μίνχ και την κεφαλιά του Γκούμα. Ο Λιμπερόπουλος είχε πάει προς την μπάλα αλλά δεν κατάφερε να τη διώξει πάνω από το κεφάλι του Γκούμα. Απέφυγε τον Μπασινάκη και γύρισε πρόσωπο στην εστία του Χαλκιά. Κάνει τώρα μόνο σου την επίθεση κατά μέτωπο. Κρατάει ο Ζαγοράκης. Πέρασε στο Λάκι. Μπάλα βγαίνει για τον Τσάρτα που δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Το κάνει ο Κάς ψηλά. Ο Τσάρτας αφήνει. Ο Κατσουράνης μπαίνει μπάλα στα χέρια του Χαλκιά. Και από εκεί πέρα είναι ήρεμος αλλά και φανώς απογοητευμένος για τον γκολ, τον τρόπο μάλλον με τον οποίο δέχτηκε τον γκολ η ΑΕΚ. Μπαλιά για τον ΟΚΑ, έξω το σουτ, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Είναι δύναμη, λέγεται ο Πόφ, μέσα στην περιοχή. Παραγυρίζει από επέμβαση αμυντικού του Παναθηναϊκού. Ο Τσάρτας, το γύρισμα, ο Χαλκιάς από τον ΟΚΑ το γύρισμα. Η ΑΕΚ στο μεταξύ είναι ξανά μπροστά. Με τον ΟΚΑ που τρίχνει να έχει ανέβει στην τελευταία λεπτά. Ο Πετκόφ, ο Τσάρτας, ξανά ο Χαλκιάς.
στο Σαββάνης, όπου ο ιός έπαιζε στον άξονα και προς τα αριστερά. Άνοιγμα του Ποπόφ στην άλλη πλευρά του γηπέδου, κατ' ο Λάκη. Λάκης πρόλαβε, συγκλίνει προς τη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, το σουτ από τον Κατσουράνη. Ιβιτς, Κατσουράνης, ξανά ο Τσάρτας, γεμίζει για τον Λιμπερόπουλο. Φύνει ο Κούμας, βγαίνει ο Χαλκιάς και κερδίζει και το φάουλ. Όλα αυτά καθώς μπήκαμε πια στο τελευταίο 15 λεπτό και νεύρα ανάμεσα στον Ιβιτς και στο Χαλκιά. Ο ζωγράφος πηγαίνει με την κάρτα, βγάζει στο Χαλκιά και στον Ιβιτς για αυτή την αψημαγία τους ή όχι. Στο Χαλκιά σίγουρα. Του Παθναϊκού τελεί ο Τσάρτας, ο Μπασινάς πήγε για την κεφαλιά, ο Χαλκιάς μαζεύει. Διαμαρτύρονται ο κόσμος της ΑΕΚ για την ασπρόξιμο του Χαλκιά στον ΟΚΑ. Εδώ πήγαν δύο παίκτες του Παθναϊκού πάνω στη φάση. Καλκιά σπρώχνει εδώ, πετάει κάτω τον αντίπαλό του και βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Παθναϊκός τώρα είναι μπροστά με τον Γκονζάλες, το δοκάρι και τον Τσάρτα. Ευκαιρία εδώ για τον Παθναϊκό να κλειδώσει την πρόκληση. Η ΑΕΚ με τον Αλιτζή στην επίθεση. Σέντρα του ο Λιμπερόπουλος με το χέρι. Με το χέρι ο Λιμπερόπουλος πήρε την μπάλα, με τον αγκώνα, με τον νόμο δείχνει ο ίδιος. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση βεβαίως στον αγωνιστικό χώρο. Τελευταία ο Κάς, φανταστικό πέρασμα, το σούτ στην αγκαλιά του Χαλκιά. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση στην οποία η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι με το Χαλκιά να σπρώχνει τον ΟΚΑ μέσα στην περιοχή και να βγαίνει να μαζεύει την μπάλα. Στο δοκάρι και τον Τσάρτα, ευκαιρία εδώ για τον καθυστερήσει του αγώνα. Εδώ η μεγάλη ευκαιρία του Παθναϊκού με τον Γκονζάλες να αποφεύγει τον Λιμπερόπουλο στην κενή αιστεία να πλασάρει στο δοκάρι. Μιλά. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση βεβαίως στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κάς, φανταστικό πέρασμα, το σούτ στην αγκαλιά του Χαλκιά. Να τη βρίσκει μπροστά του Λουκούμι, έπειτα από την προσωπική του αυτή ενέργεια. Εδώ με το στήθος πέρασε, το Μόρις, σαν να μην υπήρχε. Τον άφησε ο Ιβιτς ή ο Ιβιτς έκανε το σουτ. Ο Ιβιτς το σουτ. Τα βρήκε στα σώματα, παίρνει ο Μιν. Και τώρα ο ζωγράφος είναι τέλος. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το ειστήριο για τον τελικό του κυπέλου. Μετά το 1-0 που πετυχαίνει απόψε στα Άνω Λιώσια κόντρα. Ήταν 1-0 από τον Παναθηναϊκό και ο αποκλεισμός από τον τελικό του κυπέλου έφερε ξανά στην επιφάνεια τα πολλά προβλήματα της ΑΕΚ. Ο Ήλια Ήβιτς μίλησε για την πραγματικότητα που βιώνουν οι παίκτες της ομάδας. Όλο το χρόνο μόνο οι παίκτες, εμείς και ο κόσμος. Δεν έχουμε κανέναν άλλον δίπλα μας και νομίζω ότι ήμασταν καταδικασμένοι από την αρχή με όλα αυτά που συνέβη. Το πρωί ο Ντέμις Νικολαίδης με ανακοίνωσή του αποδέχθηκε την πρόταση των μετόχων της ΠΑΕ για συνάντηση στην Αθήνα. Αναφέρει όμως ότι αυτή πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς το χρονοδιάγραμμα, όπως χαρακτηριστικά λέει, είναι ασφυκτικό για τη σωτηρία της ΑΕΚ. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι οι οικονομικές εκκρεμότητες της ΠΑΕ ίσως οδηγήσουν την UEFA να επιβάλλει αποκλεισμό της ΑΕΚ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γεγονός που οικονομικά θα σημάνει, όπως αναφέρει, την καταστροφή της ομάδας. Σε αυτή την περίπτωση καταλήγει η ανακοίνωση, η ομάδα των επιχειρηματιών της οποίας ηγείται ο Ντέμις Νικολαίδης θα αποσύρει το ενδιαφέρον για την απόκτηση των μετοχών της ΠΑΕ.